καινούριος κύκλος λοιπόν ξεκινάει επεισοδίων στο Femi Story. Ίντριγκες, φωνές, φασαρίες, διαπλεκόμενα και όλα αυτά. Πάμε και μετά έχω ένα πρόσωπο το οποίο θα σχολιάσει κάποιες καταστάσεις και κάποια πράγματα που ακούστηκαν και μας κάνουν κάπως. Για πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Ακόμα Αθήνα κοιμάμαι με τη μορδά ανοιχτή. Δεν φοβήθηκα ποτέ. Η έκρηξη της Δόμνας και οι απειλές της για αποχώρηση κυριάρχησαν στο χθεσινό επεισόδιο του Fame Story 3, ειδικά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του Περικλή. Τα ακούσατε σήμερα αυτό που τέλειωσα. Πώς δεν το άκουσα. Πώς σας φάνηκε. Θα τα πούμε αύριο στην αξιολόγηση. Θα φύγω κύριε Μεταξόπουλα. Και θα περιμένεις μέχρι αύριο την αξιολόγηση. Και μετά θα φύγω όμως. Μετά, μα θες να φύγεις. Ναι, γιατί δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Ωραία. Δεν μπορεί κύριε Μεταξόπουλα να παίρνει 9 ο Πέρι για το βίντεο του. Και την ανύπαρκτη σκηνική του παρουσία, ας πούμε. Και εγώ να βγαίνω παρατρίχα προτινόμενη. Να πάω να κάνουμε. Συμφωνώ. Αύριο θα το δούμε, ωραία και καλά. Θα το δω και θα σου πω και. Αυτοί που να τα πάρουν και δεν σκοτώ να φύγω. Ναι. Δεν το συζητώ, γιατί ωραία. Αυτό είναι αηδία το πράγμα. Ωραία. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο τρόπος που θα εκφραστείς και θα μιλήσεις. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, να λέω όπως είναι. Ναι, ναι, αλλά άμα εκφραστείς άσχημα, θα είναι εις βάρος σου. Γιατί και δίκιο να έχεις, θα βγει εναντίον σου. Χαίστηκα. Το δούμε ότι πάρω ένα ψήφο που μακάρι να ήμουν εγώ προτινόμενη. Mm-hmm. Όχι η Κατερίνα, ναι. Που ευτυχώς δεν είναι. Έτσι. Γιατί εγώ αυτή τη δουλειά την έκανα και πριν πω εδώ μέσα. Γιατί την κάνω και μετά. Και την κάνω και καλά. Και δεν χρειάζεται να το πει ούτε εσύ ούτε κανένα. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά. Δέχομαι ότι είναι απόψη σου αυτή, ότι νομίζω ότι είσαι πολύ καλή τραγουδίστρια, γιατί το πιστεύει, γιατί το ξέρει πολύ καλά. Γιατί σίγουρα δουλειά... είμαι καλύτερη από τον Πέρι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί ο Πέρι δεν είναι τραγουδιστή. Έτσι είναι η προσωπική σου άποψη. Έτσι είναι. Μία έκρηξη που θα ήταν σίγουρα ισχυρότερη σε περίπτωση που άκουγε και τα σχόλια τη Μάρα Θρασυμβουλίδου. Δεν είναι και μόνο όταν είναι ερμηνευτικά. Το ίδιο πράγμα το έχουμε στο τέλο. Αυτό προσπαθούσα να τη φτιάξω και δεν θέλει. Δεν ακούει. Σου βάζω ένα 8. Και πολύ είναι. Και ένα 8 για τη σκηνική σου παρουσία. Θα σα πω κάτι εδώ πέρα, ψηρίζουμε τη Μαϊμού. Μοναδικό συμπαραστάτη τη από πλευρά καθηγητών, η Τζούλη Μασίνο. Δεν συμφωνώ καθόλου. Συμφωνώ, γιατί έχω πρόβλημα και εγώ να τις επιβληθώ όπως πρέπει ακριβώς, γιατί κρατώ τις ισορροπίες, γιατί αν θα τις πω αυτό που πρέπει θα βγει έξω και δεν το θέλω. Στο δικό μου μάθημα δεν έχω πρόβλημα καθόλου. Άλλο αυτό. Γενικότερα όμως είναι ένα άτομο που δεν ακούει και δεν σέβεται. Γενικότερα. Μα ποιος θα σε πάρει μετά στη δουλειά για να κάνεις αυτά. Ναι. Δεν αρκεί να τραγουδάς. Σε ποια δουλειά θα κάτσεις και θα είσαι έτσι. Πώς σχολιάζει όμως τις βολές της δυναμικής συμπαίκτριάς του ο Περικλής στο στόχαστρο της οποίας βρέθηκε και ο ίδιος? Η Δόμνα είναι 100% αντικειμενική. Δεν υπάρχει πιο αντικειμενικός άνθρωπος από τη Δόμνα. Δεν έχω γνωρίσει. Απλά είναι λίγο βάρβαρη στις εκφράσεις της, θα έλεγα. Χθες όμως ήταν και η μέρα της κρίσης. Καθηγητές και σπουδαστές αποφάσισαν για τους δύο προς αποχώρηση παίκτες της επόμενης Κυριακής. Το αποτέλεσμα ανακοινώνει ο διευθυντής της σχολής και ο Γιώργος Πανδής σοκάρεται. Με 4 ψήφους λοιπόν, ο πρώτος υποψήφιος παίκτης προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα εκ μέρους των καθηγητών είναι ο Γιώργος. Θα το βλέπεις. Το είναι... Τώρα Παναγιώτη μου νιώθω ότι δεν μπορώ να πω τίποτα. Mm. Ότι δεν μπορώ να ξανατραγουδήσω ποτέ στη ζωή μου. Και η αγαπημένη του Χρυσάνθη με το φόβο ότι μπορεί να τον χάσει σπέβδει προς συμπαράσταση. Πρέπει να έρθει μέσα για λιγάκι. Πού? Στο σαλόνι. Τι? Γιατί πρέπει, γιατί έτσι είναι η διαδικασία. Μετά την πρόταση των καθηγητών, η ώρα των σπουδαστών για το δεύτερο προτινόμενο προς αποχώρηση. Κατερίνα και Νάνση σημειώσατε Χ. Ισόπαλες με 5/5 ψήφους. Η ψήφος της ζωής όμως έσωσε την αγαπημένη της φίλη. Με ψήφους. 5. Έναντι 5 είσαστε ισόπαλες. Ψήφισε και η ζωή. Αλλά η ψήφος της ζωής πιάνεται διπλή. Ψηφίζοντας έκλεψαν και την παράσταση ο λόγος για την κουκουλοφόρο Δόμνα και τον κιθαροδό Γιώργο. Θα δώσω την ψήφο μου στη Κατερίνα. Γιατί από τις συνολικές παρουσίες των κοριτσιών σήμερα μου άρεσε περισσότερο τις Νάνσης.
Έχει γίνει κάτι σαν την οδοντόκρεμά μου στο σπίτι. Η πρώτη μου έννοια το πρωί και η τελευταία το βράδυ. Είναι ο άνθρωπος που μου δίνει δύναμη να παραμένω σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια αυτό που λέω μπορεί να της κάνει και κακό στο μέλλον. Τελικά, όπως θα δούμε απόψε, ο Νίκος Μουρατίδης δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση του Πάνου Μεταξόπουλου να παρευρεθεί στην αξιολόγηση των παικτών. Ανταυτού, στη σχολή βρέθηκε ο Στέλιος Ρόκος.